Έχω κοντά μου την κυρία Αποστολίδου και τον κύριο Μπαρτζίδη. Η κυρία Αποστολίδου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης και ο κύριος Μπαρτζίδης είναι διδάκτορ στο Φιλοσοφικό. Θα σας είχα καθηγητή πριν από πολλά χρόνια, μάλλον. Θα μιλήσουμε για τον εαρινό κύκλο των μαθημάτων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για τις δικές σας κατευθύνσεις, εσείς με λογοτεχνία ασχολείστε, ναι, ναι, στον κύκλο των μαθημάτων, ναι, και εσείς με φιλοσοφία. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από τα ειδικά στα γενικά. Ας ξεκινήσουμε καλύτερα από τη λογοτεχνία, που είναι λίγο πιο κατανοητή. Λοιπόν, κυρία Αποστολίδου. Ο κύκλος μας φέτος έχει τίτλο «Λογοτεχνικές αναπαραστάσεις σε καιρούς κρίσης». Και θέλουμε να συζητήσουμε για το πώς η λογοτεχνία αναπαριστά τα προβλήματα της κοινωνίας και των ανθρώπων σε περιόδους κρίσης. Πώς τα αναπαριστά δηλαδή? Με πάρα πολλούς τρόπους. Είτε άμεσα, μιλώντας με ευθύ τρόπο για αυτά. Ακόμα πολλές φορές και πριν αυτά να παρουσιαστούν, δηλαδή μπορεί να είναι και κάπως προφητική η λογοτεχνία για την κρίση την επερχόμενη που έρχεται μετά από κάποια χρόνια, ή έμεσα, τελείως έμεσα, με υπαινικτικούς τρόπους, δηλαδή φαίνεται, ας πούμε, σε ένα κρίσιμο καιρό ότι δεν μιλά για αυτά, δεν ασχολείται με αυτά, όμως ασχολείται έμεσα με συμβολικούς ή υπαινικτικούς τρόπους. Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα? Ναι, να σας πω μερικούς τίτλους από τις διαλέξεις, από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στον κύκλο. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, η λογοτεχνία στον καιρό της γερμανικής κατοχής, που ήταν και εκεί μία περίοδος βέβαια πολύ μεγάλης κρίσης. Τι ακριβώς έργα γράφονταν, γιατί μιλούσανε, με ποιο τρόπο μιλούσανε για τα τρομερά γεγονότα της δεκαετίας αυτής του 40. Για τη σημερινή κρίση φυσικά, πολλά μαθήματα θα μιλούν για τη σημερινή κρίση, όπως ένα που θα εξετάσει την οικογενειακή διάλυση, την κρίση της οικογένειας σε σχέση με την κρίση της κοινωνίας, γιατί η λογοτεχνία μιλά συνήθως σε μια πιο μικρή κλίμακα για οικογενειακά και ατομικά προβλήματα, τα οποία όμως έχουν κοινωνική πάντοτε διάσταση. Ποιοι είναι οι σύγχρονοι λογοτέχνες στους οποίους θα αναλύσετε τα τελευταία τους χρόνια? Η αλήθεια είναι αυτή ακριβώς. Γράφτηκαν αρκετά μυθιστορήματα και συλλογές διηγημάτων που αναφέρονται στην κρίση. Παραδείγματος χάρη, μια συλλογή διηγημάτων του Χρήστου Οικονόμου, «Κάτι θα γίνει, θα δεις», η οποία ακριβώς λίγο πριν, στην αρχή της κρίσης, το 2009-10, ασχολείται με το πρόβλημα της ανεργίας και το κλείσιμο, την αποβιομηχάνηση και όλα αυτά των επιχειρήσεων στην περιοχή την ευρύτερη της Αθήνας και του Πειραιά. Ένα άλλο βιβλίο είναι της Ιωάννας Καριστιάνη, «Τα Σακιά», το οποίο μιλά για ένα οικογενειακό δράμα, αλλά βέβαια μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που είναι βαθύτατα προβληματικό και διαλυτικό. Ωραιότατο. Καταλάβαμε, το πιάσαμε. Πάμε τώρα στα δύσκολα. Δύσκολα. Πάμε. Ναι, είναι δύσκολη η φιλοσοφία. Καταλαβαίνουμε το κοινό για τη φιλοσοφία. Είναι κακά. Μα τη σπούδασα και πάλι δεν μπορώ να πω με σαφήνεια τι ακριβώς θέλουν να πούν οι μεγάλοι φιλόσοφοι. Η σειρά, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ επιτυχής και ίσως από τις πολυπληθέστερες στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου, η σειρά της φιλοσοφίας. Και είδατε, και είναι ένα ερώτημα πώς. Μας αρέσει να φιλοσοφούμε, να φιλοσοφούμε τη ζωή. Μας αρέσει να παρατηρούμε, να βγάζουμε συμπεράσματα, να συζητάμε. Δίνει τροφή για συζήτηση η φιλοσοφία. Για σκέψη. Όχι πως δεν δίνει λογοτεχνία σε καμία περίπτωση. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει μεγάλη επιτυχία. Είναι ο τρίτος χρόνος. Έχει πολύ κόσμο και γίνονται πολύ ζωηρές συζητήσεις. Είμαι σίγουρη. Γι' αυτό ρωτάω. Αναρωτιέμαι σε επίπεδο φιλοσοφικό, λοιπόν. Ναι, φέτος διαλέξαμε. Καταγίνεστε. Το θέμα πάθη και συναισθήματα στη φιλοσοφία. Mm-hmm. Και πιστεύω και ελπίζουμε ότι και αυτό για τρίτη συνεχή χρονιά θα έχει την επιτυχία που είχαν και οι προηγούμενες χρονιές. Γιατί διαλέξαμε το θέμα αυτό, φαντάζομαι ότι έχει ένα ενδιαφέρον να απαντήσουμε. Η φιλοσοφία είναι ένας τρόπος σκέψης ο οποίος ακολουθεί τις άλλες μορφές και ειδικά ακολουθεί τις επιστήμες, mm-hmm, και την ιστορία ή το ευρύτερο γίγνεσθε, την πολιτική κτλ. Ό,τι συμβαίνει εκεί, μετά έρχεται η φιλοσοφία αργά να το στοχαστεί. Με αυτή την έννοια, οι δύο λόγοι για τους οποίους επιλέξαμε στη σειρά αυτή φέτος το θέμα των παθών έχει να κάνει με το γεγονός ότι παρατηρείται
τα τελευταία 20 χρόνια μια μεγάλη στροφή στις επιστήμες, στη μελέτη των παθών και των συναισθημάτων. Τόσο πολύ που θα λέγαμε αποκαλείται κιόλας συναισθηματική στροφή. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ίσως πάλι μετά το 90, για κάποιους λόγους που είναι σχετικά πολύπλοκοι και σύνθετοι αυτή τη στιγμή να τους εξηγήσουμε, επιστρέφουν τα πάθη πάλι ως αντικείμενο συζήτησης στην ιστορία, στην πολιτική, στο δημόσιο χώρο. Αυτό έχει να κάνει με την, επίσης με την κρίση, όπως είπε και η κυρία Αποστολίδου για το θέμα της λογοτεχνία, όπου όπως γνωρίζουμε σε περίοδους κρίσης και έντονων αναταράξεων διακυμαίνονται τα πάθη, οι διαθέσεις, τα συναισθήματα και επηρεάζουν τόσο την ψυχική συγκρότηση των ατόμων όσο και την συγκρότηση της πολιτείας. Ωραία, τότε λοιπόν τα υπόλοιπα στα έδρανά σας. Βεβαίως. Πού σας βρίσκουμε και έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, πότε ξεκινάνε τα μαθήματα? Οι εγγραφές ξεκίνησαν χθες, θα κρατήσουν όλη τη βδομάδα και γίνονται τηλεφωνικά στο Δήμο τις πρωινές ώρες. Τα μαθήματα ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα. Η λογοτεχνία είναι κάθε Δευτέρα 7 με 9 στο Κέντρο Ιστορίας εδώ στην Υποδρομίου. Φιλοσοφία κάθε Τετάρτη, 7 με 9, στο Κέντρο Ιστορίας πάλι. Και απλώς θα θέλαμε, αν ήταν δυνατόν, να συμπληρώσουμε και τις άλλες δύο σειρές του Ιαρίνου Εξαμήνου. Πείτε μου. Ναι, έχουμε, είναι τέσσερις οι σειρές. Οι δύο είναι αυτές που είπαμε και είναι μία για την πληροφορική και μία για τον κινηματογράφο. Mm-hmm.